πολλά πολλά χρόνια σε ένα μαγικό μέρος με πολύ μεγάλα δάση και τεράστια ψηλά δέντρα ζούσε ένα κοριτσάκι, στο οποίο κοριτσάκι άρεσε πάρα πάρα πολύ να βγαίνει βόλτες και να χορεύει. Η μαμά της όμως δεν μπορούσε να τη βγάζει όλη την ώρα βόλτα. Και να σας πω και την αλήθεια, και δεν μπορούσε να τη βλέπει να χορεύει και όλη την ώρα. Της έλεγε λοιπόν, θα περιμένεις να τελειώσω τις δουλειές και μετά θα πάμε τη βόλτα μας. Δεν πειράζει με το. Φαντάζομαι. Αποφάσισε λοιπόν το μικρό σκατούλι να το σκάσει από το σπίτι. Την ώρα λοιπόν που η μαμά της έκανε δουλειές, σιγά σιγά έφευγε από το σπίτι και πήγαινε στο μαγικό δάσος, που μόνο αυτή ήξερε πώς να πάει, γιατί είχε βρει ένα δρόμο ανάμεσα στα βράχια. Εκεί λοιπόν περπατούσε με προσοχή, είχε βρει την κρυφή πόρτα και πέρναγε και μόλις πέρναγες από εκεί είχε μια μεγάλη λίμνη, πεντακάθαρη, που στη μέση είχε νούφαρα, εκείνα τα μεγάλα τα λουλούδια που πλένε στις κόρες στην κορφή. Καθότανε λοιπόν, χάζευε και επειδή της άρεσε να βλέπει και τον εαυτό της, κοιταζότανε μες στο νερό για να δει πόσο όμορφη είναι και έφτιαχνε και το μαλλί, το έκανε και έτσι έτσι που της αρέσει και όσο πιο μακρύ, τόσο πιο ωραίο είναι για να κάνεις έτσι έτσι. Κάποια μέρα λοιπόν, έτσι όπως ήταν στη λίμνη και ρέμβαζε και καθότανε, βλέπει στην άλλη άκρη ένα παράξενο ζωάκι και αποφάσισε να πάει να το βρει. Θα τη βγάλουμε τη Μαρία τώρα από την οθόνη και θα βάλουμε το ζωάκι, το μαγικό. Ήταν ένα μικρό δεινοσαυράκι, το οποίο όταν την είδε, γιατί ένιωθε μοναξιά κι αυτό, έτρεξε κατά πάνω της και άρχισε να την πειράζει, να την γλύφει, πώς κάνουν τα σκυλάκια. Αυτό το δεινοσαυράκι είχε και ένα άλλο μαγικό, μίλαγε. Έλειπε λοιπόν της Μαρίας, δεν μίλαγε τώρα όπως μιλάμε εμείς, αλλά τα παιδιά και το δεινοσαυράκι συνεννοηθήκαν μια φορά. Της είπε ότι το λένε Γιώση. Παράξενο όνομα θα μου πείτε, αλλά έτσι το είχαν βαφτίσει. Ο Γιώση λοιπόν και η Μαρία γίνανε φιλαράκια και είχαν ραντεβού κάθε μέρα. Τόσκαγε η Μαρία από το σπίτι, πέρναγε από τις μεγάλες, τα μεγάλα βράχια, πέρναγε από την κρυφή πόρτα, έφτανε στη λίμνη και παίζανε εκεί με το Γιώση, ο οποίος Γιώση ήταν και αυτός χορευταράς. Έχαμε λοιπόν τη μουσική από τα δέντρα που κουνιόταν από τον αέρα, το κυματάκι στη λίμνη, τα πουλάκια που τη βίζαν και είχαμε και το Γιώση με τη Μαρία να χορεύουνε. Κάποια στιγμή κουραστήκαν να κάνουν αυτά. Μικρά παιδιά είναι, σκανταλιάρικα, με περιέργεια. Είπανε λοιπόν να εξερευνήσουν την άλλη πλευρά της λίμνης. Επικίνδυνα πράγματα αυτά, δεν πάμε εκεί που δεν ξέρουμε, δεν λέω να το κάνετε εσείς, αλλά τα σκανδαλόπουλα το κάνανε. Φύγανε λοιπόν, περπατήσανε μέσα στο δάσος και ξαφνικά ακούνε ένα θόρυβο. Μην νομίζετε ότι δεν φοβότανε κιόλας. Άρχισε ο Γιώση να κρύβεται πίσω από τη Μαρία, η Μαρία πίσω από το Γιώση, τελικά αρχίσαν αποφασίσαν να κρατιούνται χεράκι-χεράκι. Και προχωρήσανε παρακάτω. Εκεί λοιπόν ακούγανε διάφορους ήχους, αλλά δεν ήταν παράξενοι. Ήταν σαν να ακούγανε κάποιον να κάνει δουλειές. Λένε, μα είναι δυνατόν μέσα στο δάσο να μένει κάποιος, λέει η Μαρία στο Γιώση. Τους λέει ο Γιώση να πάμε να δούμε σιγά σιγά. Αρχίσανε λοιπόν να περπατάνε σιγά σιγά σιγά. Και φτάσανε και τι να δούνε. Εκεί είχε ένα μικρό σπιτάκι. Και ήταν ένας κύριος εκεί, ο οποίος έκανε δουλίτσες.
Τι δουλίτσες όμως μπορεί να κάνει κάποιος ένα σπίτι, αυτός ήταν ο μεγάλος μάστορας. Φόραγε και μία ειδική στολή. Όταν τον είδε η Μαρία, άρχισε να βγάζει αστεράκι στο κεφάλι. Τι ωραίος άντρας ήταν αυτός. Σας τον βάλω να το δείτε τώρα. Ήταν καταπληκτικός. Είναι αυτός ο κύριος. Ο Λουίτζι. Το μαράκι λοιπόν, που ξέρετε της αρέσανε, έχει ένα ιδιαίτερο γούστο. Της αρέσουν πάρα πολύ οι άντρες με αυτό το καταπληκτικό μουστάκι, το στριφτό που το κάνεις έτσι. Φόραγε και μία υπέροχη μπλε φόρμα και ένα καπέλο που εδώ απάνω είχε ένα λάμδα. Πράσινο λοιπόν. Και ο γιος γυρνάει και της λέει, «Α, αυτός είναι πράσινούλη, σαν και εμένα είναι, σαν και εμένα». Τι να κάνουνε τώρα. Η περιέργειά τους ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Λένε, «Εμείς είμαστε καλά παιδιά. Μας αρέσει να χορεύουμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι κακό. Να πάμε να του μιλήσουμε». Πήγανε λοιπόν σιγά σιγά. Σιγά σιγά τώρα πήγε ο γιος και σκουντούφλησε σε κάτι ξύλα. Μα και αυτός ο ευλογημένος δεν βλέπει μπροστά του. Σαν τη Δέσποινα είναι που κουτουλάει όπου βρει. Τέλος πάντων. Μαρία, ξέρεις εσύ πως κουτουλάω εγώ. Δεν υπάρχει. Φτάσαμε λοιπόν, πάνε κοντά του. Ο κύριος τους είχε γυρίσει την πλάτη εκείνη την ώρα. Γιατί έκοβε ξύλα. Προφανώς ήθελε να μαγειρέψει ο άνθρωπος. Κάνει λοιπόν, ακούει τη φασαρία από το σκουντούφλημα του γιώση στα ξύλα. Γυρίζει τρομαγμένος. Βλέπει ένα παράξενο ζώο που δεν έχει ξαναδεί και ένα πανέμορφο κοριτσάκι. Τι γίνεται εδώ πέρα? Κάνει στην αρχή λίγο προς τα πίσω, φοβισμένος, και λέει, ποιοι είσαστε εσείς, τι θέλετε στο σπίτι μου? Ο Γιώση, χοροπηδιχτούλης, αφού δεν φοβόταν πια, λέει, εγώ είμαι ο Γιώση, εγώ είμαι ο Γιώση, εγώ είμαι ο Γιώση. Ο 100 φορές, να το μάθουμε, είναι και δύσκολο το όνομά του. Και η Μαρία τον κοίταζε μέσα στα μάτια και λατρεία. Αλλά και ο κυριούλης, ο κύριος με το μουστάκι, με το λάμδα στο καπέλο, με το πράσινο, την κοίταζε και της λέει, «Εσείς, δεσποινής μου, που είστε τόσο όμορφοι, ποια είσαστε, πώς σας λένε, θα μου χαρίσετε το ονοματάκι σας?» Το έπαιζε δύσκολη η Μαρία, αλλά έκανε το μαλλί έτσι όμως, έτσι έτσι. Το οποίο ξέρετε σημαίνει ότι μια γυναίκα άμα κάνει έτσι, έτσι το ψιλογουστάρει το αγόρι από απέναντι. Και έτσι λοιπόν, μετά από λίγο, πιάσανε λίγο την κουβέντα, τα είπανε, είπανε και τα ενδιαφέροντά τους και είπε η Μαρία με το γιο σου ότι εμάς μας αρέσει πάρα πολύ ο χορός. «Εσύ χορεύεις?» του λέει η Λουίτζη. Λέει, «Δεν ξέρω, δεν με έχει μάθει κανείς να χορεύω». «Α, τελείωσε. Θα σου μάθουμε εμείς», του είπαν τα παιδιά, η Μαρία και ο γιος. «Ωραία», λέει. «Να ξέρετε ότι εγώ έχω δουλίτσα μέχρι τι ώρα μπορείτε να έρχεστε να κάνουμε πρόβες χορού για να μάθουμε να χορεύουμε όλοι το ίδιο». Κανονίσανε μία ώρα που μπορούσε η Μαρία να το σκάει το σπίτι του μαμά, γιατί ο γιος σου δεν είχε πρόβλημα. Είπανε λοιπόν ότι κάθε μέρα στις 11 το πρωί που η μαμά μαγείρευε και δούλευε, θα το σκάνε από το σπίτι η Μαρία. Θα πηγαίνει στη λίμνη, θα βρίσκει το γιώση και μαζί θα πηγαίνουν στο σπίτι του Λουίτζι με τη μεγάλη αυλή εκεί απ' έξω. Ο Λουίτζι υποσχέθηκε ότι θα καθαρίσει την αυλή του για να έχει να κάνει μία πίστα χορού εκεί. Πηγαίνανε λοιπόν κάθε μέρα, το σκάγανε και αρχίσαν να χορεύουνε. Στην αρχή χορεύανε μακριά ο ένας με τον άλλο. Σιγά σιγά αρχίσαμε να χορεύουμε και πιο κοντά, μέχρι που το γυρίσαμε στα μπλουζ και στα ταγκό. Τώρα εκεί σώμα με σώμα άρχισαν να βγαίνουν και διάφορα άλλα συναισθήματα, βγάλανε και τον γιώση λίγο στην άκρη χοροπηδάει γύρω του και καταλάβανε ότι ερωτευτήκανε ο ένας τον άλλο. Ερωτεύτηκε λοιπόν η Μαρία τον Λουίτζι, αλλά και ο Λουίτζι τη Μαρία. Τι να κάνουν τα παιδιά, ερωτευμένα με καρδιοχτύπη, κάθε μέρα συναντιόντουσαν στα κρυφά. Έλα σου όμως.
που μία μέρα η μαμά δεν είχε δουλειά γιατί είχε φτιάξει από χτες φαΐ παστίτσιο που αρέσει στη Μαρία και δεν χρειαζόταν να ξαναμαγειρέψει και ήταν λίγο χαλαρή. Βλέπει λοιπόν την κόρη της, το σκάει το σπίτι, πάει το παιδί μου τέτοια ώρα, μία η ώρα έχουμε να φάμε και αποφασίζει να την ακολουθήσει. Τη μαμά της τη λέγανε Νικόλ, δεν σας το είπα αυτό. Φεύγουν λοιπόν, μπροστά η Μαρία, δεν την είχε πάρει χαμπάρι τη μαμά, γιατί δεν περίμενε ποτέ ότι θα την ακολουθούσε κάποιος. Έφτασε στις μεγάλες πέτρες, πέρασε τη μυστική πόρτα, η μαμά πρόλαβε και είδε από που μπήκε το ζωζούνι της. Χώρασε, γιατί ήταν κομψή η μαμά αδύνατη. Αν ήμουν εγώ δεν θα χώραγα να περάσω από εκείνη την τρύπα. Τι να κάνουμε όμως, αυτές είναι αδύνατες και όμορφες, όλες οικογενειακώς. Προχωράμε λοιπόν, προχωράει και ξαφνικά βλέπει ένα παράξενο ζούκανι. Παραγία μου, το παιδί μου, θα μου το φάει το τέρας. Αλλά δεν ήταν τέρας, ήταν ο Γιώση. Βλέπει λοιπόν τη Μαρία που τρέχει, αγκαλιάζει το Γιώση, παίζουνε και μετά χεράκι-χεράκι φεύγουνε και πάνε στην άλλη πλευρά του δάσους. Η μαμά κατά πόδας, μανάδες είναι αυτές, δεν μπορείς να γλιτώσεις από τη μαμά. Άμα πάρει χαμπάρι ότι κάτι κάνεις πονηρό, σε κλέβει και σε ακολουθεί από πίσω. Τι να κάνουμε λοιπόν, φτάνουμε και φτάνουν τα παιδιά στο σπίτι του Λουίτζι. Τρέχει η Μαρία στην αγκαλιά του Λουίτζι, ματσαμούτσα τα φιλιά και αγκαλιές. Ο γιος η χοροπίδα για γύρω τριγύρω όπως κάνουν τα σκυλάκια όταν περνάνε καλά. Πέτυχεται η μαμά η Νικόλ φωνάζοντας. Παιδί μου, τι κάνεις εκεί με αυτό τον άχρηστο, ολόκληρη πριγκίπισσα. Για σε, εσύ παιδί μου σου έχουμε τον καλύτερο πρίγκιπα. Τράβαγε τα μαλλιά της η Νικόλ και είναι μακριά και τα αυτά. Μην τα χαλάρεσαι τα δικά μου, να προσέχεις. Αλλά έβαλε η μικρή πριγκίπισσα τα κλάματα, της εξήγησε πόσο πολύ αγαπάει το Λουίτζι. Τι να κάνει και η καρδιά της μάνας. Τι να κάνει, κατάλαβε από τους μεγάλους έρωτες, γιατί και αυτή με το βασιλιά τα ίδια κόλπα είχε κάνει, μην νομίζετε. Έτσι λοιπόν, του είπε, εντάξει, αν είσαι καλό παιδί θα το ψάξω από αυτό και αφού η κόρη μου σε αγαπάει, θα έρθει στο παλάτι, θα σου αλλάξουμε λίγο την αμφίεση γιατί αυτό δεν είναι και να ξηρίσεις και το μουστάκι. Βάζει η Μαρία της φωνάς, όχι το μουστάκι, όχι, μ' αρέσει, μ' αρέσει το μουστάκι, όχι το μουστάκι. Καλά παιδί μου τους λέει, εγώ το είπα για να μην φαίνεται αγρίκος. Οι άντρες του επίπεδου μας δεν έχουν μουστάκια. Εμένα ο άντρας μου θα έχει μου το χέρι που ξέρω. Θα έχει μαμά, θα έχει εμένα ο άντρας μου μουστάκι. Εντάξει λέει. Η μαμά τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς καμιά μαμά, άμα το πάρει η κόρη η απόφαση. Φεύγουμε λοιπόν, πάνε στο παλάτι. Το μόνο που αλλάξαν στο Λουίτζι ήταν λίγο την αμφίεση, πάλι μπρε και πράσινα φόρακε. Και επίσης, επιμένανε και ο Λουίτζι και η Μαρία ότι ο Γιώση θα έρθει μαζί του στο σπίτι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ολόκληρο παλάτι είχανε, θα του φτιάχνανε ένα ωραίο σπιτικό. Με νερά, γιατί του άρεσε και η λίμνη. Θυμάστε ότι πήγαινε στη λίμνη ο Γιώση. Άρα λοιπόν, θα ζούσε μαζί τους. Το βασιλιά τον πείσανε άντρας τώρα, τι να καταλάβει ο βασιλιάς. Έπιασε λίγο η μαμά Νικόλ και έλεγε. Η κόρη, μπαμπάκα μου, μπαμπακούλη μου, είναι ο άντρας της ζωής μου. Έχει το ωραιότερο μουστάκι στον κόσμο. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, όχι να τον παντρευτώ. Και δεν θα σου ζητήσω καμία άλλη χάρη. Έγινε λοιπόν το θέλημα της Μαρίας και θα φύγω εγώ από το παράθυρο γιατί θα πρέπει να δείτε ότι μετά από λίγο ήρθε και η ώρα που η Μαρία μας θα γινότανε πριγκίπισσα. Και έτσι λοιπόν ζήσαμε καλά τα παιδιά μας, ο Λουίτζι με την πριγκίπισσα γυναίκα, έγινε πρίγκιπας κι αυτός βέβαια. Δεν χαλάλι. Ήταν καλό παιδί όμως, είχε και ωραίο μουστάκι. Όλα τέλεια. Και είχαμε και τον Γιώση, ο οποίος είχε κάνει το παλάτι, παιδική χαρά. Τσουλήθρα του είχαν φτιάξει, νερομπλουλουλίστες του είχαν κάνει, είχε
και ψάχνανε να του φέρουν και κάποια ζώα να παίζει, αλλά βρήκε μόνος του, δεν είχε ανάγκη. Έκανε παρέα με τους βατράχους γιατί ήταν πράσινη. Έτσι λοιπόν, η πριγκίπισσα Μαρία με τον πρίγκιπα Λουίτζι και τον φίλο τους, γιατί φίλο τους ήταν που το είχαν σαν παιδάκι το γιώσει, ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Θέλω να πιστεύω ότι το μαράκι μου, στο μαράκι μου θα άρεσε πάρα πολύ αυτό το παραμυθάκι και